Λίγες ώρες πριν τη γέννηση του Θεοανθρώπου. Στρώνουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι με ψωμί, με μέλι, με καρύδια, τροφές δυνατές, με απόδοση ενεργειακή, τα πρώτα εφόδια του ερχόμενου. Αυτό συμβολίζει το μέλλον του Χριστού, αυτό συμβολίζει αυτό που κάνουμε εμείς όχι στο σπίτι μας, αλλά στο μεγάλο μας σπίτι, στην πόλη μας, στην Αρδέα. Σφραγίδα Χριστού, για να μπορέσει να είναι ελληνικό, για να μπορέσει να παραμείνει χριστιανικό, για να μπορέσει να παραμείνει ελεύθερο. Αυτό εύχομαι στο καθένα από σας. Πρώτα απ' όλα στον κύριο Δήμαρχο που αύριο και σήμερα γιορτάζει λόγω της εορτής του, αλλά και ως πρώτος πολίτης, στον κύριο Κοκαλιάρη, ο οποίος μας ομόρφωνε με την χοροδία του, με τις κυρίες και τους κυρίους, και στον πολιτιστικό εδώ σύλλογο, ο οποίος θα μας γεμίσει μάλιστα και με την νοστιμιά και το άρωμα του μελιού της Αρναίας απόψε ετούτη την ώρα. Ευχόμαστε σε όλους τα έτσι σας πολλά, ευλογημένα, καλά Χριστούγεννα με Χριστό και Χριστό στο σπίτι, πάντα με σφραγισμένη τη χαρά και την αγάπη του. Να ζήσετε. Να η Ανδέν συμμετάσχει ο συγκοινότης μας, ο συμπολίτης μας, δεν θα είχε την επιτυχία η οποιαδήποτε εκδήλωση. Και αυτή είναι μια εκδήλωση των γονιών μας, μια εκδήλωση που έρχεται από πολύ μακριά και οφείλουμε όλοι μας να την μεταλαμπαδεύσουμε σε επόμενες γενιές για να πάει όσο πιο μακριά μπορούμε. Οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων πάντα είναι ευχάριστες και χαρμόσυνες για όλους μας. Να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία στο σπιτικό του καθενός, να υπάρχει προκοπή και πρόοδο στο μεγάλο μας σπίτι του Δήμου μας και η γέννηση του Θεανθρώπου να γεμίσει χαρά και φωτεινές στιγμές τα πρόσωπα των παιδιών μας. Η ανατολή του νέου έτους να μας δώσει τη δύναμη να αντλούμε συνεχώς δύναμη πατώντας γερά στην γη των πατεράδων μας και των μανάδων μας, να αντλούμε δύναμη από αυτήν και να προχωρήσουμε με ανοιχτά τα φτερά μας για ό,τι πιο δημιουργικό και ό,τι πιο ελπιδοφόρο μπορούμε εμείς να φέρουμε παρόλες τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας. Για να βοηθήσουμε και εμείς τη χώρα μας να ξεπεράσει αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλό κοψινό, καλή κοψινή βραδιά, καλά Χριστούγεννα και ευχηθούμε αυτή η πρωτοπόρη αυτής της προσπάθειας να είναι πάντα μπροστά για τη συνέχιση μιας μοναδικής παράδοσης που έχουμε. Σεβασμιότητα, όπως βλέπετε, είναι κάτι διαφορετικό ίσως από αυτό που έχετε ζήσει στα δικά σας τα μέρη. Εμείς θέλουμε και την ευλογία σας, θέλουμε τις ευχές σας
τις ευχές της Εκκλησίας για να ξεκινήσουν τα Χριστούγεννά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε εδώ, στα αυτή την όμορφη πλατεία της Αρναίας μας. Χρόνια πολλά. Καλή, καλή χρονιά. Καλές γιορτές σε όλους. Τι μέρα όλες παιδιά, δείξτε μου γιατί μιλάτε.